σύντομη αλλά παραγωγική, όπως γνωρίζετε με τον πρόεδρο ΣΥΣΥ, έχω μια εξαιρετική προσωπική σχέση και είμαι εδώ πέρα για να επανεπιβεβαιώσω το στρατηγικό βάθος της σχέσης Ελλάδος και Αιγύπτου. Θα να ευχαριστήσω και την Αίγυπτο για την κίνηση την οποία έκανα να στηρίξω την πατρίδα μας αποστέλλοντας στρατιωτικά ελικόπτερα να μας βοηθήσουν στην καταπολέμηση των βασικών πυρκαγιών. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα τα θέματα της συνεργασίας μας, να κάνουμε μια εκτίμηση της γεωπολιτικής κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, να επανεπιβεβαιώσουμε ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι παράγοντες σταθερότητας στην ευρύτερη γεωπολιτική μας γειτονιά, αλλά να συζητήσουμε και νέες προοπτικές συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στα θέματα της ενέργειας, ποια η διασύνδεση μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου μέσω ενός καλωδίου ρετήφης ενέργειας είναι ένα project το οποίο φαίνεται να απολαμβάνει και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για να επανεπιβεβαιώσουμε την βούλησή μας να συνεργαστούμε και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εργατικό δυναμικό. Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού, είτε μιλάμε για το τοπικό τομέα, είτε μιλάμε για τις κατασκευές. Και βάλαμε μπροστά ένα σχέδιο γρήγορης υλοποίησης αυτής της αρχικής ιδέας περί συνεργασίας αυτών των τομέα. Όπως έχω πει πολλές φορές, θέλουμε να ενθαρρύνουμε την νόμιμη μετανάστευση, αλλά θα είμαστε πολύ αυστηροί με την παράνομη μετανάστευση και η Αίγυπτος μπορεί να προσφέρει στη χώρα βοήθεια για να καλύψει ανάγκες που έχει σε επίπεδο ανθρώπινου δανεικού. Και όλα αυτά θα, θα έχουν ως επιστέγασμά τους την απόφασή μας να προχωρήσουμε στη συγκρότηση ενός ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας με την Αίγυπτο, με την παρουσία πολλών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ελπίζουμε ότι το πρώτο τέτοιο συμβούλιο θα μπορεί να λάβει χώρα στην πατρίδα μας τους πρώτους μήνες του 2024. Και θα επενδύσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτή τη σχέση προς αμοιβαίο όφελος και της Ελλάδος και της Αιγύπτου και των δύο λαών μας. Και βέβαια με την ευκαιρία της επίσκεψης ήθελα να προθώ εδώ πέρα στο El Alamein, όπου οι προγονείς μας έδωσαν την ζωή τους στην έρημο της Αιγύπτου στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Ήταν το ελάχιστο το οποίο μπορούσα να κάνω για αυτούς που βρέθηκαν μακριά από την πατρίδα στον κοινό αγώνα για την ελευθερία. Κύριε Πρόεδρε, οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις αποκτούν έτσι μια ισχυρή δυναμική, αυτόνομη δυναμική, ανεξάρτητη από τρίτους παράγοντες ή από άλλες επιρροές. Βεβαίως, οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις είναι αυτοτελείς ισχυρές. Δεν ετεροπροσδιορίζονται και δεν εξαρτώνται από τις όποιες σχέσεις μπορεί να έχουμε με άλλες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεκαθαρίσαμε με τον πρόεδρο ΣΥΣΥ. Αυτός είναι ο χαρακτήρας των σχέσεων αυτών. Είναι μια στρατηγική σχέση αυτή την οποία έχει αναπτύξει η Ελλάδα με την Αίγυπτο, η οποία ακόμα έχει να δώσει πολλά δείγματα αγαπητής σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.